Όταν παρουσιάζουμε μια έκδοση, συνήθως δεν κάνουμε spoiler πολλά, ας πούμε, αλλά αν κάποιος πραγματικά θέλει να συμπυκνώσει από υγειονομική σκοπιά τα 2,5 χρόνια που πέρασαν, θα δει δύο πολύ μεγάλες εικόνες που προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε στον τίτλο καταρχήν της έκδοσης. Θα δει δηλαδή από τη μία ότι πήρε 10 μήνες στον επιστημονικό κόσμο να φτιάξει εμβόλιο. Μέχρι σήμερα έχουν μπει σε διαδικασία προκλινικών φάσεων μελέτης ή άλλων μελετών πάνω από 200 εμβόλια. Στα 2 χρόνια που πέρασαν, μέχρι και προχθές που κοίταζα, έχουν γραφτεί 267.000 εργασίες για την COVID-19. Όχι όλες, τόσο αξιόλογες βέβαια, αλλά τόσες είναι. Θα δει πολυκεντρικές διεθνείς μελέτες για φάρμακα και για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Θα δει ότι κατασκευάστηκαν υπερσύγχρονα μέσα ατομικής προστασίας. Θα δει νοσοκομεία που φτιάχτηκαν κυριολεκτικά σε μία μέρα. Θα δει ότι από την πρώτη ώρα χιλιάδες υγειονομικοί σε όλο τον πλανήτη έδωσαν μάχη και το εκπαιδευμένο επιστημονικό εργατικών δυναμικών άλλων κλάδων. Και θα δει απ' την άλλη προηγμένα καπιταλιστικά, οικονομικά και υγειονομικά κράτη, αυτά που μία μέρα πριν την πανδημία μας έλεγαν ότι σε αυτά πρέπει να μοιάσουμε. Θα δει ότι παρά την προβλέψιμη πανδημία, ενώ είχαν τη δυνατότητα, βρέθηκαν απροετοίμαστα σε δομές και προσωπικό, θα δει μονοψήφια νούμερα του πληθυσμού στον εμβολιασμό των πιο φτωχών χωρών, ειδικά των χωρών μάλιστα που παρήγαγαν εμβόλιο. Είναι εντυπωσιακό αυτό το στοιχείο της Ινδίας, το πρώτο εξάμεινο της πανδημίας, που παρήγαγε το μεγαλύτερο ποσοστό εμβολίων και δεν είχε εμβολιαστεί ούτε το 5% του πληθυσμού. Θα δει παροπλισμένες ολόκληρες ειδικότητες, όχι μόνο της ιατρικής και άλλες, και θα δει καμία σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση, φαρμακοεπαγρύπνηση, θα δει επί της ουσίας πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δαφυτοζωή και άλλα. Αυτά προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε στον τίτλο. Όταν λοιπόν λέγαμε ότι κάθε μέρα αυτό που φαίνεται είναι η σύγκρουση δύο κόσμων, εννοούσαμε του ενός κόσμου που ανατέλει μέσα από την παραγωγικότητα της εργασίας και πρεσβεύει την απελευθέρωσή της μέσα από την ιδεολογία που εκφράζει το ΚΚΕ, και απ' την άλλη ενός κόσμου που είναι στη δύση του, πνίγει παραγωγικές δυνάμεις, τις εγκλωβίζει με βάση τις σχέσεις παραγωγής που υπάρχουν, ευθύνεται για τις εκατόμβες νεκρών και όχι μόνο. Άρα αυτά τα δύο χρόνια μαζί με αυτόν τον καθημερινό αγώνα που δόθηκε, την καθημερινή δουλειά που όλοι κάναμε, ακούγαμε και διαβάζαμε ταυτόχρονα πολλά και γεννήθηκε εξ αρχής η ιδέα να δούμε τι μπορούμε και τι πρέπει να μελετήσουμε, ξέροντας ότι τώρα αρχίζουμε και όχι ότι τώρα τελειώνουμε. Γεννήθηκε δηλαδή η ιδέα να αξιοποιηθούν επιστημονικές έρευνες, μελέτες, για να μπορούμε με βάση τη διαλεκτική, την υλιστική μεθοδολογία, να μπορούμε να διαμορφώσουμε στόχους, θέσεις, πάλι σε αιτήματα, για να μπορούμε να παρέμβουμε καλύτερα στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Και αυτό το λέμε γιατί σε αυτό τον αγώνα δεν μπορούσαμε να τον κάνουμε μόνοι μας. Αναγκαστικά βοηθηθήκαμε από συντρόφους, από φίλους, από άλλους επιστήμονες, τους οποίους εκτιμάμε και τους ευχαριστούμε για άλλη μια φορά από καρδιάς, γιατί εκτίμησαν τη συνέπεια και τη σοβαρότητα της θέσης του κόμματος. Ξεκινώντας τώρα για την έκδοση. Τώρα είναι αυτός ο άχαρος ρόλος να περιγράφεις ένα κάθε άρθρο από τι αποτελείται, έτσι λίγο αδρά, γιατί έχουμε και σκοπό να πουλήσουμε, ξέρετε. Αλλά ξεκινώντας, θα θέλαμε να σταθούμε σε αυτό που έβαλε ο σύντροφος ο Ηλίας στην αρχή, δηλαδή σε αυτό που λέμε είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον ιό. Υπάρχει μάλιστα ένα άρθρο που έχουμε ονομάσει έτσι. Σε αυτό που λέμε η ταξικότητα του ιού. Γιατί θυμάστε στην πρώτη φάση της πανδημίας υπήρχε μια συζήτηση. Τι κάνετε έτσι τώρα, βρήκατε ευκαιρία, λέγανε, να κάνετε πολιτική? Πάντως χτυπάει στο ίδιο και πλούσιους και φτωχούς και δεν κάνει διακρίσεις. Δεν δείχνει όμως αυτά η επιστημονική έρευνα. Η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι δεν είναι ίδια τα επίκεντρα της πανδημίας με ρεκόρ κρουσμάτων και θανάτων σε μεγάλες φτωχογειτονίες των μεγάλων αστικών πόλεων του πλανήτη, από τη Νέα Υόρκη μέχρι τη Βομβάη της Ινδίας. Είναι δεκάδες οι εργασίες που αποδεικνύουν αυτό που γνωρίζαμε πάρα πολλά χρόνια, που γνωρίζουμε και τις πανδημίες και τους ιούς και άλλα πράγματα, ότι την πληρώνουν περισσότερο οι φτωχοί άνθρωποι, οι άνθρωποι πυκνοκατοικημένων συγκροτημάτων, περιοχών υψηλής ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αυτοί που ζουν σε βιομηχανικές ζώνες, που εργάζονται σε αυτές, δηλαδή η εργατική τάξη, βιοπαλαιστές, τα φτωχά λαϊκά στρώματα ή μετανάστες. Είναι εντυπωσιακό ότι αυτή η έρευνα που, ξέρετε, εκεί που εκφράζονται πιο έντονα και χωροταξικά οι ανισότητες, μπορούν να το αποτυπώσουν μέχρι και στελέχη της αστικής δημόσιας υγείας, όπως για παράδειγμα αυτή η δήλωση που αναφέρει ένα στέλεχος του Πανεπιστημίου Δημόσιας Υγείας της Καλιφόρνια και γράφει ότι οι μειονότητες
αποτελούν τους εργάτες πρώτης γραμμής σε εμπόριο, λαϊκές αγορές, διακομεταμιστικές υπηρεσίες, και αυτοί οι εργάτες που πλειοψηφούν οι έγχρωμοι πληθυσμοί δεν μπορούν να μείνουν σπίτι. Είναι τόσο απλό, τους λέει. Τι πίνετε σπίτι και μείνετε σπίτι. Είναι τόσο απλό. Δεν μπορούν να μείνουν σε κανένα σπίτι. Αυτό το είδαμε και στη χώρα μας. Γιατί δεν είναι το ίδιο να μιλάμε για μια οικογένεια που μένει σε ένα διάρρη με αυτή την οικογένεια που μένει σε μια δίπατη, τρίπατη, με ζωνέτα, με κήπο κλπ. Και αυτά, αν θυμάστε, έγιναν και λίγο viral στην αρχή της πανδημίας και προκάλεσαν και ένα νύκτο έτσι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από διάφορους πλουσίους, ας πούμε, και άλλες τέτοιες κυρίες της καλής κοινωνίας που εμφάνιζαν και τι ωραία που περνάμε σπίτι μας, και το σπίτι ήταν, ας πούμε, όσο είναι όλη η Πανεπιστημιούπολη. Το λέμε αυτό γιατί στη χώρα μας, με εξαίρεση προσπάθεια συγκεκριμένων επιστημόνων, δεν έχει αποτυπωθεί σαφέστατα, ούτε ήταν τέτοια κατεύθυνση να αποτυπωθεί, το πώς εκφράστηκε η ταξικότητα. Με εξαίρεση συγκεκριμένους, ξαναλέω, επιστήμονες που είναι και παρόντες. Τα αστικά επιτελεία, συντρόφοι και συντρόφισσες, αν θέλουμε να δούμε παραπέρα, βάφτισαν εξ αρχής την πανδημία ως κάτι απρόβλεπτο. Δηλαδή, ότι τι να κάνουμε, μας έρθει η κακιά μας η μοίρα, μας έρθει, ας πούμε, κάτι που δεν αναμέναμε. Και αυτό θα πω παρακάτω γιατί το κάναν, αλλά είναι αυτό έστω και έτσι επιστημονικά σωστό. Και αλήθεια, αν σκεφτεί κανείς ότι δεν μπορείς να μιλάς για απρόβλεπτη απειλή, όταν ακόμα και ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μετράει από το 2011 μέχρι το 2018 2.500 επιδημίες, και από το 2009 μέχρι σήμερα μετράει 7 σοβαρές πανδημίες, ή τα έναν ή ένα, έμπολα, SARS, MERS, γρήπη των πτηνών, ο Zika, ο SARS-CoV-2, 7 είπα, 7, θα δούμε ότι δεν μιλάμε για κάποια απρόβλεπτη απειλή. Πόσο μάλλον αν δούμε ότι αυτό που δεν τονίζεται στις υπάρχουσες εργασίες επιστημονικές ή στην πλειοψηφία τους είναι πραγματικά οι αιτίες που επιδρούν στη συχνότητα ανάδυσής τους, δηλαδή δεν διερευνάται και αποσιωπάται συνειδητά η σχέση που αυτές έχουν με τη σύγχρονη καπιταλιστική παραγωγή τροφίμων, τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την ιχθυοτροφία, τις συνολικότερες περιβαλλοντικές αλλαγές. Και είναι ένα θέμα συζήτηση εδώ. Τι να κάνουμε, να σταματήσουμε να γυρίσουμε όλοι στα χωριά μας, να πάμε, ας πούμε, όλοι και να έχει ο καθένας ένα χωράφι και να το φυτεύει? Είναι ένα θέμα συζήτηση που πρέπει να απαντήσουμε, και βάζουμε κάποιες πλευρές στο πρώτο άρθρο της έκδοσης με τίτλο «Προσέγγιση των σύγχρονων αιτιών εξάπλωσης των πανδημικών φαινομένων», με αναφορές και στους κλασικούς του μαρξισμού, έτσι όπως πρώτο ανέλησαν το θέμα, υπόθηκε και πριν. Σύντροφοι και συντρόφισσες, το παραμύθι όμως της απρόβλεπτης απειλής, γιατί τέτοιο είναι παραμύθι, έγινε γιατί έπρεπε ακριβώς να στηθεί ο μύθος ότι αφού είναι απρόβλεπτη απειλή, γι' αυτό βρεθήκαμε και απροετοίμαστοι. Αυτό το φορτίο είχε. Δεν το κάνανε επειδή ήταν απρόβλεπτη απειλή, έπρεπε να δικαιολογηθεί ακριβώς αυτό. Επιστημονικά, όμως ιδεολογικά και πολιτικά φάνηκε ότι οι αντοχές των συστημάτων υγείας, αυτό δηλαδή που έγιναν όλα φύλο και φτερό, σε όλο τον πλανήτη, ανεξαρτήτως κυβέρνησης, είτε ήταν σοσιαλδημοκρατική, είτε αριστερή, είτε μονοκομματική, είτε πολυκομματική, είτε δεξιά, είτε νεοφιλελεύθερη, είτε και φασίζουσα, ας πούμε, κάποιες φορές, Όρμπαν κλπ., ήταν ότι όλα έγιναν φύλο και φτερό. Σχεδόν όλα. Για παράδειγμα, όλοι μάθαμε τη Λομβαρδία. Γιατί τη μάθαμε τη Λομβαρδία? Γιατί μια πόλη της στον Πέργαμο είχε 16.000 θανάτους σε ένα μήνα. Και σας θυμίζω, για όσους δεν θυμούνται, τον πρώτο μήνα λέγαμε να μην γίνουμε Ιταλία. Τι γίνεται σε αυτή την Ιταλία? Είναι κρίση εντατικής θεραπείας, λέγανε κάποιοι. Μιλάμε για ομαθητικούς τάφους, για φρικιαστικές εικόνες. Λίγοι έμαθαν βέβαια ότι οι αυτοκινητοβιομήχανοι της Βορείου Ιταλίας αρνήθηκαν έστω και μία μέρα να κλείσουν τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Λίγοι έμαθαν, ακόμα μάλλον λιγότεροι, ότι η περιοχή της Λομβαρδίας που έχει ένα πληθυσμό όσο η χώρα μας, είναι 10 εκατομμύρια. Ο ετήσιος μισθός ειδικευόμενων γιατρών γενικής ιατρικής είναι υποδιπλάσιος άλλων ειδικοτήτων. Μέχρι και ο ίδιος ο πρόεδρος του Πανιταλικού Ιατρικού Συλλόγου, ας πούμε ο εξαδάκτυλος της Ιταλίας, για να συνεννοούμαστε, λέει πως όποιος θέλει να κάνει γενική ιατρική να ξέρει ότι θα έχει κόστος και είναι κακή επένδυση αν θέλει να αποκτήσει χρήματα. Και επιπλέον, ακόμα πιο λίγοι ξέρουν ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στη γειτονική χώρα φυτοζωή. Στη χώρα μας, λοιπόν, πώς βρήκε η πανδημία το σύστημα υγείας? Το βρήκε με 6.000 κενές οργανικές θέσεις γιατρών, με 30.000 κενές θέσεις υγειονομικών συνολικά, με δομές που από το 9 μέχρι σήμερα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι τουλάχιστον κατά 45 με 50% μειωμένες, και παρεπιπτόντως οι γιατροί δημόσιας υγείας στη χώρα μας, το έψαχνα εχθές Ηλία, έχουν τον αριθμό των 9. Πανελλαδικά.
Αυτά τα λέμε, σύντροφοι και φίλοι, γιατί το πώς βρήκε η πανδημία τα συστήματα δημόσιας περίθαλψης είναι ένα θέμα που οφείλαμε να μελετήσουμε, όχι για να δείξουμε απλά τις αντιλαϊκές πολιτικές, για να δείξουμε τι έγινε και στις χώρες οι οποίες έχουν περπατήσει το σχέδιο που οι σημερινοί και οι προηγούμενες κυβερνήσεις στην Ελλάδα θέλουν να περπατήσουν. Με τις ΔΙΤ, με. Άρα οι αντοχές των συστημάτων υγείας δεν διαμορφώθηκαν γενικά από μόνες τους, ούτε κατέρευσαν αυτά επειδή ήταν απρόβλεπτη απειλή η COVID, αλλά επειδή ακριβώς οικοδομήθηκαν σε αυτά τα σάπια υλικά της εμπορευματοποίησης. Η πανδημία λοιπόν αυτό που φανέρωσε δεν είναι η χρεοκοπία των συστημάτων υγείας γενικώς, αλλά είναι η χρεοκοπία των εμπορευματοποιημένων συστημάτων υγείας, γιατί αυτός είναι ο λόγος που χιλιάδες ασθενείς αποκλείστηκαν από αναγκαίες θεραπείες, από χειρουργία, από ογκολογικές θεραπείες, για να αντέξει, υποτίθεται, το σύστημα την πίεση των ασθενών COVID. Και ούτε το ένα κατάφερε προφανώς, ούτε το άλλο. Ενδεικτικά γι' αυτό είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά κάποια στοιχεία πάλι της διεθνούς βιβλιογραφίας. Για παράδειγμα, στο πρώτο πανδημικό κύμα στη Νέα Υόρκη, 140% αύξηση των θανάτων από έμφραγμα. Είναι εντυπωσιακό στην Ελλάδα το στοιχείο που υπάρχει για μείωση κατά 75% των εισαγωγών καρδιολογικών περιστατικών. Είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία που υπάρχουν και μάλιστα κάνουν μια άθλια, έτσι συχαμένη στατιστική νεκρών και η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση σε σχέση με τους 6.100 θανάτους περισσότερους από ότι ο μέσος όρος του 15-19. Λαμπρό παράδειγμα για τα παραπάνω που δεν μπαίνει στη συζήτηση, ενώ πρέπει να μπει πολύ περισσότερο το επόμενο διάστημα, είναι το θέμα της ψυχικής υγείας. Είναι κατά τη γνώμη μας έτσι συγκλονιστικό ένα νούμερο που αναφέρει ο Αμερικανικός Σύλλογος Νοσοκομείων Παιδών, ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του πρώτου έτους της πανδημίας, του 20, καταγράφηκαν 45% αύξηση περιπτώσεων αυτοτραυματισμού και αυτοκτονίας παιδιών και εφήβων μεταξύ 5 και 17 ετών συγκριτικά με το 19. Αυτά τα πράγματα, λέω, μελετιώνται, αλλά μπορούμε ήδη να αποτυπώσουμε και προσπαθούμε να τα αποτυπώσουμε σε αντίστοιχα άρθρα της έκδοσης. Σύντροφοι και συντρόφισσες, ένας από τους λόγους, ένας που έγιναν τα παραπάνω, είναι αυτός ο λόγος που όλοι στην αρχή τον είχαμε σαν λαϊκό αίτημα, σαν λαϊκή απέτηση. Το θέμα δηλαδή ότι ο ιδιωτικός τομέας υγείας δεν θύχτηκανε πουδενή τα κέρδη του. Είναι το Άγιο Δισκοπότηρο αυτό. Το λαϊκό λοιπόν αυτό αίτημα, έστω για να ανακουφιστεί η πίεση στα δημόσια νοσοκομεία, έστω για να μπορεί ένας άνθρωπος να πάει να κάνει τη συνταγογράφησή του, να πάει να εξυπηρετήσει έστω τη λοιπή νοσηρότητα, όχι απλά δεν έγινε πράξη, αλλά αντίθετα η κυβέρνηση κράτησε πρώτον τον ιδιωτικό τομέα COVID-free από την νοσηλεία. Δεύτερον, τον χρηματοδότησε αδρά για την όποια νοσηλεία σε ελάχιστες μέρ. Τρίτον, ο ιδιωτικός τομέας υγείας μέσα στην πανδημία χρυσοφόρησε από την λοιπή διαγνωστική και προφανώς τα γνωστά που γνωρίζετε όλοι, τη λοιπή νοσηρότητα, χειρουργία δηλαδή κλπ. Γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος το 2022 να περιμένει, για παράδειγμα, ενώ έχει χολοκυστήτιδα και είναι σαχαροδιαβητικός. Δεν γίνεται να περιμένει και να του λέμε περίμενε 3 χρόνια να πονάς κάθε φορά που τρως και να σφαδάζεις και όταν πέρασε η πανδημία θα χειρουργηθείς. Και τέταρτον, και αυτό είναι μια πλευρά ίσως λίγο πιο νέα, είναι ότι ανακατεύθυνε μια σειρά δραστηριότητες που είχε. Χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση είναι τα big data ή τηλεϊατρική πλευρές που πιάνουμε σε ένα άρθρο της έκδοσης με τίτλο «Η πανδημία ως ευκαιρία για την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα στη χώρα». Στο σύνολο, αυτό που προκύπτει από τα νούμερα είναι ότι το 95% των κλινών του ιδιωτικού τομέα πάντως έμεινε COVID-free από την COVID νοσηρότητα. Το κόμμα μας είχε τη δική του μεγάλη συμβολή. Αυτό θέλουμε να πιστεύουμε χωρίς κανένα βερβαλισμό, γιατί κυρίως η μεγάλη συμβολή του κόμματός μας ήταν ότι θέλαμε και καταφέραμε να πιστέψει ο λαός πως μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνο εάν μαζί με τα αναγκαία μέτρα προστασίας συνεχίζει να παλεύει, να αγωνίζεται, να διεκδικεί, γιατί, ξέρετε, σύντροφοι και φίλοι, έγινε μια οργανωμένη τρομοκρατία, μια οργανωμένη προσπάθεια από το κεφάλαιο τα αστικά κόμματα περί ατομικής ευθύνης. Και η κυβέρνηση και όλοι οι πυλώνες του συστήματος κρύφτηκαν πίσω από την ατομική ευθύνη και κρύβονται ακόμα.
σας θυμίζω αυτά τα αμίμητα, ας πούμε, ότι φταίνε τα μυστικά πάρτι της νεολαίας, ότι φταίνε τα οικογενειακά τραπέζια, ότι φταίει ο κουρέας από την Καρδίτσα. Το θυμάμαι αυτό που το λέω, που πάω για τον κουρέα από την Καρδίτσα, μου έχει μείνει. Κάποιος άλλος, ένας μικρός επαγγελματοβιοτέχνης που άνοιξε, ο δολοφόνος, ας πούμε, δεν ντρέπεται. Και κάτι τέτοια πράγματα. Γιατί για να κρύψουν τις δικές τους ευθύνες, αυτό δεν είναι καινούριο. Βέβαια, σας θυμίζω πάντα έτσι για τις πυρκαγιές φταίνε τα πεύκα, ας πούμε, και οι ξεργοτοί, για τα σπίτια χωρίς ρεύμα και τα χιόνια, ξέρω εγώ, φταίνει οι οδηγοί χωρίς αλυσίδες και τα λεπτά γνωστά, τα ξέρετε αυτά. Δεν βγάζουν κουβέντα και έτσι προήλθε και μια τέτοια, ας πούμε, απορία μας γεννήθηκε. Για εκεί που δεν μπορεί ούτε αυτό το σαφρό επιχείρημα να πιάσει. Δηλαδή, τι έγινε στους οίκους ευγύριας? Δεν κάνανε μυστικά πάρτι, δεν κάνανε οικογενειακά τραπέζια, δεν κάνανε τίποτα. Τι έγινε? Γιατί μετατράπηκαν σε νεκροταφεία? Γιατί έγινε το ίδιο στις δομές ψυχικής υγείας ή στις δομές προνέως πασχόντων? Προσπαθούμε να τα απαντήσουμε αυτά σε αυτό που ονομάζουμε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, πληθυσμοί σε κλειστές προνοιακές δομές. Και σας θυμίζω εδώ παρεπιπτόντως για τις περιβόητες ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες ότι δύο εβδομάδες πριν το πρώτο κρούσμα στη χώρα πέρασε το ασφαλιστικό Βρούτσι, που ήταν συνέχεια του ασφαλιστικού κατρούγκαλι του ΣΥΡΙΖΑ, και έλεγε ότι οι 70άριδες μια χαρά, οι υγιείς, ενεργοί, γύρανε, δουλεύτε όλοι μέχρι τα βαθιά γεράματα. Και μετά από δύο εβδομάδες οι 70άριδες που ζούσαν τη δεύτερη νιώτη τους, λέει, σπίτι, είστε ευπαθείς ομάδες, ούτε καν οι 65άριδες. Έτσι. Τα λέω για να συνεννοηθούμε σε σχέση με το ποια επιστημονικά δεδομένα πολλές φορές υπάρχουν και πώς αξιοποιούνται. Όλες οι κυβερνήσεις όμως που κούναγαν το δάχτυλο ενοχοποιούσαν όσους νόσησαν. Σας θυμίζω ότι πολλοί, εμένα μου έχει τύχει δηλαδή και προσωπικά, πήγαν άνθρωποι που αισθανόντουσαν ενοχικά επειδή νόσησαν. Νόμιζαν ότι φταίνε, ας πούμε. Αλλά αυτή ήταν μια κατευθυνόμενη προσπάθεια πρωτοκόλων που ήταν κομμένα και ραμμένα στις ανάγκες του κεφαλαίου. Υπάρχει ένα άρθρο στην έκδοση με τίτλο «Επιδημική ετοιμότητα και ρόλος υπηρεσιών δημόσιας και πρωτοβάθμιας υγείας». Αναδεικνύονται ακριβώς διάφορες πλευρές που πολύ έχουμε συζητήσει περί lockdown, ιχνηλάτησης, επιτήρησης, συνολικά υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Είναι, ξέρετε, μία από τις πρώτες προσπάθειες που κάνουμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα. Θα ήθελα να σταθώ μόνο σε μία πλευρά του συγκεκριμένου άρθρου, γιατί αναλύεται λίγο πληρέστερα. Έγινε μία συζήτηση στην πρώτη φάση της πανδημίας, αν θυμάστε, τι κάνουν οι Σουηδοί, τι κάνουν οι Αμερικάνοι, τι κάνουν οι Άγγλοι, τι κάνουμε εμείς, όλο αυτό το πράγμα. Τι θα βρούμε? Θα βρούμε ψάχνοντας ότι, και αυτό είναι, αν θέλετε, ένα βασικό συμπέρασμα, ότι καμία μα καμία καπιταλιστική οικονομία δεν λειτουργήσε έξω από τους κανόνες της. Και ό,τι μπορούσε να προσαρμόσει σε αυτούς τους κανόνες το προσάρμοσε, και ό,τι δεν προσαρμοζόταν και αυτό το προσάρμοσε. Για παράδειγμα, θα βρούμε πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, που οι πετρελαιοβιομήχανοι κάνουν κουμάντο σε σχέση με την τοπική γερουσία, τους τοπικούς κυβερνήτες, που έλεγαν ότι δεν θα κάνουμε ούτε μία ώρα, ούτε ένα μέτρο κοινωνικής αποστασιοποίησης, γιατί εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε το πετρέλαιο με τηλεεργασία. Γιατί εδώ δεν θα σταματήσει να παράγεται δολάριο, έτσι λέγανε μάλιστα, έτσι λίγο και γλαφυρά. Υπήρχαν πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, πάλι λέω της ίδιας χώρας, που αντίστοιχα υπήρχαν άλλα μονοπόλια που έκαναν κουμάντο ή που είχαν μια μεγαλύτερη ισχύ, όπως αυτά των τηλεπικοινωνιών, που προχώρησαν και σε σχεδόν μέτρα πλήρους κοινωνικής αποστασιοποίησης. Στη χώρα μας τι έγινε? Και στη χώρα μας είναι σαφές μετά από πάρα πολλά χρόνια πλέον, αυτό που ζούμε και φέτος, ότι τα λεγόμενα, ας πούμε έτσι, μοντέλα, δεν είναι σωστή η λέξη, αλλά για να καταλαβαινόμαστε, ήταν προσαρμοσμένα, κομμένα, ραμμένα στις ανάγκες του τουριστικού κεφαλαίου. Σας θυμίζω ότι την πρώτη χρονιά ήδη ο Φρίντς Γιούνσεν, ο πρόεδρος της TUI, του μεγαλύτερου τουριστικού κολοσσού της Ευρώπης, έλεγε πως την πρώτη χρονιά που στα νοσοκομεία σχεδόν δεν γνωρίζαμε ακριβώς τι υπάρχει και πώς υπάρχει και τι θα δούμε, την πρωτομαγιά, δηλαδή 2,5 μήνες μετά το πρώτο κρούσμα στη χώρα, έλεγε αυτολεξή, η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών που προετοιμάζονται πολύ εντατικά για την επιστροφή των τουριστών. Αυτό το λέμε γιατί το βιώνουμε και σήμερα και μάλλον θα συνεχίσουμε να το βιώνουμε. Στην ιατρική και γενικά στην υγεία δεν πρέπει να ξεχνάμε την παλιά Ιπποκράτειο αρχή, ότι καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις, που σημαίνει ότι η αρχή των πάντων είναι στην υγεία η πρόληψη. Τέτοιες πλευρές μπαίνουν και στο προαναφερθέν άρθρο, αλλά και στο άρθρο που αφορά πιο ιδιαίτερες πλευρές σε σχέση με το SARS-CoV-2 ως παράγοντα επαγγελματικού κινδύνου, που φωτίζει από τη σκοπιά της ιατρικής της εργασίας, μια ιδιαίτερη, ας πούμε, αν θέλετε, έτσι, ειδικότητα, το πώς η προστασία στην εργασία συνδέεται με το σύνολο της πρόληψης και το σύνολο των παραγόντων επαγγελματικού κινδύνου, εν ολίγης πώς και γιατί οι χώροι δουλειάς μετατράπηκαν σε εστίες υπερμετάδοσης.
Σύντροφοι και συντρόφισσες, 2,5 χρόνια μετά, γιατί τόσα πάνε πλέον, είναι πολύ περισσότερο ορατό από ποτέ πως η πανδημία αξιοποιήθηκε και για κάτι ακόμα. Αξιοποιήθηκε δηλαδή για καταστολή. Και αυτό δεν το λέμε από το αυτονόητο, δηλαδή από το ότι ταυτόχρονα μαζί με τα όποια χύψη-ζέντ μέτρα παίρναγε η κυβέρνηση και αφορούσαν την υγεία. Θυμίζω ότι πέρασε μέσα στην πανδημία απαγόρευση διαδηλώσεων, πέρασε νόμο Χατζηδάκη για μετατροπή των συνδικάτων σε αποστεωμένους γραφειοκρατικούς μηχανισμούς, πανεπιστημιακή αστυνομία, πιάνοντάς το από όπου το είχε αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ με ό,τι νομοθετικό έργο είχε αφήσει. Το χτύπημα δηλαδή της λειτουργίας του οργανωμένου κινήματος. Στην υγεία αυτό το είδαμε λίγο διαφορετικά και το είδαμε, αν θέλετε, όσο πιο εξόφθαλμα μπορούσαμε να το δούμε, με την προσπάθεια της κυβέρνησης, γιατί ήταν κατευθυνόμενη, οργανωμένη προσπάθεια, να ταυτίσει πραγματικά όποιον δεν συμφωνούσε με την πολιτική της, με ψεκασμένους, με ακροδεξιούς, με φασίστες, με φασιστικές ομάδες που εν τέλει οι ίδιοι αθρέφει και τη βολεύουν, και είναι χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα του εμβολιασμού. Σας θυμίζω δηλαδή ότι όποιος άνθρωπος είχε τις στοιχειώδεις έτσι, ανησυχίες, φόβους, επιφυλάξεις, που όποιος είχε σχέση με τον εμβολιασμό, είτε τον έκανε, είτε ήταν σε μια δημόσια δομή και το έβλεπε μπροστά του κάθε μέρα, προσπαθούσε να ταυτίσει ακόμα και αυτό το φόβο με αυτές τις ακροδεξιές, ρατσιστικές ή ό,τι άλλο θέλετε ομάδες. Και είδαμε εικόνες των δίθεν, ας πούμε έτσι, αντιεμβολιαστών, των αντιεμβολιαστικών ομάδων, οι οποίες μόνο με τα εμβόλια δεν ασχολιόντουσαν. Σας θυμίζω δηλαδή ότι στο Σύνταγμα της Αθήνας τουλάχιστον υπήρχαν εικόνες αυθόρμητες έτσι με τον δικτάτορα Παπαδόπουλο, υπήρχαν εικόνες, συνθήματα αντιεμβολιαστών, ας πούμε υγειονομικά, Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, τους καταδικάζουν και θα τους κρεμάσουμε, αυτοί οι γίδες σας ανήκει, αναρχικοί και μπολσεβίκοι κτλ. Κτλ. Μεγάλος ανορθολογισμός, τέτοιες πλευρές προσπαθούμε να παρουσιάσουμε σε δύο άρθρα της έκδοσης που σχετίζονται με τα εμβόλια, στις οποίες αναλύεται το εξής. Πώς το εμβόλιο αξιοποιήθηκε για να διαιρεθούν οι εργαζόμενοι, για να κρύψει τις ευθύνες της η κυβέρνηση, πώς αξιοποιήθηκαν και αξιοποιούνται οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί, που είναι ακόμα και σήμερα κάτω από το απαράδεκτο καθεστώς της αναστολής εργασίας και της αναστολής ανεφαποδοχών, για να χτυπηθεί δηλαδή η μόνιμη σταθερή δουλειά. Πώς παρουσίαζαν το εμβόλιο σαν κάτι που δεν είναι, όπως ας πούμε το διαβατήριο μιας ξέφρενης καλοκαιρινής ζωής. Σας θυμίζω που και καλά η κυβέρνηση στην πρώτη φάση της πανδημίας, όταν βγήκε το εμβόλιο, είχε κάνει ένα φοβερό διαφημιστικό σποτ που έλεγε, πώς τη λέγανε εκεί στη διαφήμιση, δεν θυμάμαι, η Μέρη λέει που δεν θα έρθουν διακοπές, γιατί δεν έκανε εμβόλιο. Και τι κρίμα, ας πούμε, δεν θα έρθουν διακοπές. Άρα να κάνεις εμβόλιο για να έρθει διακοπές. Ήταν φοβερό επιχείρημα αυτό, ας πούμε, για να συγκλονίσει την νεολαία. Πώς επέδρασαν οι αντιθέσεις, οι ενδοϊμπεριαλιστικές, που παρουσίαζαν καθησυχασμό γύρω από το φαινόμενο του τεράστιου αριθμού ανεμβολίας του κόσμου σε ολόκληρες Υπήρου, επειδή ακριβώς εκεί δεν υπήρχαν εμβόλια, και εν τέλει πώς αξιοποιήθηκε το εμπόριο, ο εμπορικός πόλεμος των καπιταλιστικών κρατών και εταιριών γι' αυτό. Είναι χαρακτηριστικό ένα έτσι απόσπασμα που έχουμε πάλι στην έκδοση, που προσπαθεί η τηρουμένη των αναλογιών να περιγράψει κάτι που κατά τη γνώμη μας ισχύει και στη χώρα μας. Τι λένε? Λένε ότι στις κοινότητες των Αφροαμερικανών των Ηνωμένων Πολιτειών ο όρος που χρησιμοποιείται από αρκετούς επιστήμονες για να περιγράψει την άρνηση του εμβολιασμού δεν είναι το anti-science, είναι το anti-scientist. Και μάλιστα εκεί χρησιμοποιείται αυτός ο όρος γιατί θεωρείται πως μεγάλος αριθμός του πληθυσμού αυτών των κοινοτήτων είναι πολλαπλά αρνητικός ενάντια σε ό,τι λένε διάφοροι επιστήμονες, επειδή ακριβώς έχει δεχτεί περιστατικά αποκλεισμού από υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης ή ρατσισμού, κυρίως και ως επιτοπλίστων των απολευκούς υγειονομικούς. Θέλω να πω ότι τέτοια πατήματα στη χώρα μας έδωσαν διάφοροι αξιότιμοι, ας πούμε, καθηγητές, που τα σάλια τους κοσμούν ακόμα τα σακάκια και τα πουκάμεσα της πολιτικής και οικονομικής ελίτ. Καθηγητές. Δηλαδή, ξέφυγαν και από τα καθιερωμένα, και το λέμε έτσι γιατί έτσι είναι. Δεν θέλω να θυμίσω αμήνυτες δηλώσεις τώρα, ειδικά στα σχολεία. Το 25 που είναι καλύτερο από το 15, τα θυμάστε τώρα όλα αυτά.
Άρα αυτό όμως το θέμα μας προβληματίζει, γιατί την ίδια ώρα σε αυτές τις περιοχές που βρίσκουμε κάποια από τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού και είναι ισχυρότερη παρέμβαση των αντιεμβολιαστικών ομάδων, βρίσκουμε ακριβώς τα ποσοστά του πληθυσμού που είναι πιο φτωχά οικονομικά, μορφωτικά, πολιτικά. Και αυτός ο κόσμος θεωρούμε ότι είναι δικός μας κόσμος. Κοινωνικοταξικά είναι δίπλα μας, πρέπει να έρθει μαζί μας. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι αν δεν υπήρχαν αυτές οι αντιεμβολιαστικές κινήσεις, θα έπρεπε να δημιουργηθούν, γιατί είναι το καλύτερο ανάχωμα στη ριζοσπαστικοποίηση της σκέψης και πραγματική τροχοπέδι για την ερμηνεία διάφορων έτσι γεγονότων. Κλείνοντας, δύο ζητήματα. Το ένα, σύντροφοι και συντρόφισσες, είναι το εξής. Όλες οι αστικές κυβερνήσεις έγιναν παράδειγμα προς αποφυγή, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσει κανείς, γιατί μπροστά μας έχουμε όχι μόνο εκλογικές μάχες, έχουμε προσπάθεια όλων να εμφανίσουν κάτι υποτιθέμενα διαφορετικό στη χώρα μας. Υπήρχε το παραλυτικό αφήγημα της εθνικής ενότητας, το οποίο το ΚΚΕ μπήκε μπροστά και με τη συμβολή του το αποδόμησε, ότι δηλαδή είμαστε όλοι μαζί, είναι κοινός ο εχθρός, σιγή νεκροταφείου, και κάθε μέρα στις 6 το σύμβολο του κράτους με το σύμβολο της επιστήμης θα είναι μαζί, θα σου κουνάνε το δάχτυλο, θα σε μαλώνουν και ό,τι πούνε είναι νόμος και κανόνας. Αλλά ο λαός μας αυτό το αποδόμησε, το επιχείρημα της κυβέρνησης, παρόλο που η κυβέρνηση είχε πολύτιμους συμπαραστάτες. Σας θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη φάση έλεγε θα λογαριαστούμε μετά. Μετά έλεγε για εθνική συνεννόηση, μετά έλεγε για πολιτικό μορατόριουμ, μετά έλεγε για υπουργούς κοινής αποδοχής, μετά έλεγε για επιτροπές ειδικών κοινής αποδοχής. Και κάπως έτσι, γιατί τον πρώτο χρόνο ήταν τελείως μουκός, ακούσαμε από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μετά από κανένα χρόνο να λένε ότι εμείς παλεύουμε για την επίταξη του ιδιωτικού τομέα, αλλά σε λογικές τιμές, ή παλεύουμε για μέτρα ενίσχυσης της δημόσιας υγείας, τα οποία όμως θα είναι πάντα κοστολογημένα, δηλαδή πάντα στο κουστούμι του τι αντέχει η καπιταλιστική κερδοφορία και η οικονομία. Μάλιστα, έβγαλε και έκδοση το τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα, που δεν είναι τίποτα άλλο από μια σειραφή κοινοβουλευτικών του παρεμβάσεων, δεν είναι έκδοση επί ουσίας. Πήρε ό,τι είχαν στη Βουλή ερωτήσεις, τους έβαλα σειραπτικό και λέει: βγάλαμε έκδοση για την πανδημία. Το έχει κάνει έτσι και ωραίο το πανδημία, το νου δου ανάμεσα είναι μπλε, ας πούμε. Και οι οποίες τι λένε, είναι 69 σελίδες και οι 68 είναι ότι φταίει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας. Σαν επιχείρημα και σε ενδεχόμενο τέτοιο, που θα λένε τι, το θέμα είναι να φύγουν αυτοί. Δεν πειράζει να έρθουν, όποιος και να έρθει, όποιος και να έρθει. Το θέμα λοιπόν είναι να φύγουν αυτοί και για την πανδημία. Όποιος και να είναι, λέει, θα τα έκανε καλύτερα. Αν δεν είναι έτσι, γιατί όποιος και να είναι, είναι ακριβώς τα ίδια σαθρά υλικά, η ίδια στρατηγική, η ίδια πολιτική, και ειδικά στον τομέα της υγείας αυτή η ταύτιση φαίνεται και βγάζει μάτι. Και δεν χρειάζεται να πάει πολύ πίσω κανείς, ούτε να αναρωτηθεί για την πανδημία. Μπορεί να δει, αν δεν βαριέται, τις 9,5 ώρες που ήταν μαζί τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας σε πρόσφατο έτσι φόρουμ ζητημάτων υγείας που οργάνωσε μεγάλη αστική εφημερίδα και το site της, και στα οποία μιλάγαν όλοι σαν παλιοί καλοί φίλοι γνωστοί, και αν μπορέσει κανένα να μας πει τις διαφορές, ας τις πει και σε εμάς. Αυτό ήταν καλεσμένος και ο Πρωθυπουργός και ο κ. Τσίπρας και άλλοι. Άρα υπάρχουν συνευρέσεις, συναντήσεις που επιβεβαιώνουν την εκτίμηση του κόμματός μας ότι τα δύσκολα και για την υγεία είναι μπροστά, όχι μόνο για την πανδημία συνολικότερα. Φαίνεται ότι θα επιδεινωθεί η κατάσταση, γιατί αναποδογυρίζουν όλοι μέχρι και τα συμπεράματα της πανδημίας. Δείτε για παράδειγμα το νέο ΕΣΥ που φέρνει η κυβέρνηση και προβλέπει ΣΔΙΘ, προβλέπει το νέο ΠΗ να λειτουργεί σαν ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, προβλέπει μεγαλύτερη αφέμαξη των φορολογουμένων, προβλέπει 1,000 πράγματα που προσπαθούμε να τα περιγράψουμε μέσα από τις σελίδες του ριζοσπάστη. Και έτσι ένα τελευταίο ζήτημα, για να μην σας κουράζω άλλο, είναι το εξής. Το κόμμα μας συνέβαλε και συμβάλλει στον αγώνα για την προστασία της υγείας και της ζωής του λαού. Και αυτός ο αγώνας θεωρούμε ότι έχει τη δική του ιδιαίτερη ξεχωριστή θέση και πάει μαζί, χέρι-χέρι, με τον αγώνα ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο, ενάντια στη συμμετοχή του ΝΑΤΟ που μας βλέπει σε νέες περιπέτειες στη γειτονιά μας, ενάντια στα ωράρια λάστιχο, την ακρίβεια, την καθήλωση μισθών, την πανεπιστημιακή αστυνομία, το νόμο πλαίσιο για τα πανεπιστήμια. Αυτός ο αγώνας δεν σηκώνει συζήτηση ότι πρέπει να ενταθεί, για να μην πληρώσει ο κόσμος, η νεολαία, τα σπασμένα της καπιταλιστικής κρίσης και της πολιτικής τους. Όσον αφορά την πανδημία, είμαστε πεισμένοι, απόλυτα πεισμένοι, ότι αν δεν υπήρχε ο παράγοντας κέρδος, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Αν η υγεία δεν ήταν εμπόρευμα, αν δεν πουλιόταν και αγοραζόταν, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά, και αυτό ακριβώς προσπαθούμε κυρίως μέσα από κάθε άρθρο ή από κάθε παράγραφο ακόμα αυτής της έκδοσης να δείξουμε, γιατί και οι εξελίξεις στην υγεία δείχνουν αυτό ακριβώς, ότι το κόμμα μας παλεύει για μια τέτοια οργάνωση
των υπηρεσιών, της παραγωγής όλης της οικονομίας, που η ανάπτυξή της θα καθορίζεται με γνώμονα τις ανάγκες. Και αυτό περιγράφεται αναλυτικά και εύστοχα από τον πρόλογο της Κεντρικής Επιτροπής. Κλείνοντας λοιπόν, δεν πρέπει να ξεχνάμε το θεμελιώδες συντροφικής συντρόφισης, ότι στον καπιταλισμό η υγεία αντιμετωπίζεται από την πλευρά των καπιταλιστών, όπως και η παιδεία. Δηλαδή περιορισμένα ως υπηρεσίες που απλά αναπαράγουν την ικανότητα για εργασία. Στο σοσιαλισμό δεν αντιμετωπίζεται έτσι. Αντιμετωπίζεται από την πλευρά της εργατικής τάξης, δηλαδή πάλι από την πλευρά αυτού που έχει την εξουσία. Αντιμετωπίζεται όμως ως η πλήρης προαγωγή της σωματικής, πνευματικής, ψυχολογικής ευεξίας και ευημερίας του ανθρώπου, ώστε να τίνει να είναι σε κατάσταση πλήρους αρμονίας με το περιβάλλον του. Και αυτό το λέμε γιατί για πολλούς η υγεία θεωρείται μια ουδέτερη έννοια. Δεν είναι όμως τέτοια. Είναι ένα πεδίο σκληρής ταξικής αντιπαράθεσης και σύγκρουσης των πολλών με τους λίγους, των καταπιεζόμενων με τους καταπιεστές, της εργατικής τάξης και του λαού με το κεφάλαιο. Και θεωρούμε ότι αυτός ο αγώνας είναι ο κυρίαρχος και πραγματικά ελπίζουμε αυτή η έκδοση να βοηθάει έστω και λίγο σε αυτόν τον αγώνα. Ευχαριστώ.